σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήλθατε. Προεδρικές εκλογές 2013 στον Αντένα και είναι με χαρά που καλωσορίζουμε απόψε μαζί με τον Δημήτρη Ευθυμίου. Καλησπέρα, Δημήτρη. Τον υποψήφιο για την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Σταύρο Μαλά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σε μια συνέντευξη που εμείς θέλουμε να είναι, κύριε Μαλά, και αποκαλυπτική, αν θέλετε, αλλά και να καλύψει και έτσι εφόλης της ύλης τα θέματα που απασχολούν τους πολίτες πριν από την κάλπη. Θέλετε πρώτη είδηση, δηλαδή. Γιατί όχι. Να το προσπαθήσουμε. Δημήτρη. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα τελευταία, μετά της οικονομίας, κύριε Μαλά, με τον πόλεμο που δέχεται η Κύπρο και τις πρωτοβουλίες που έχει πάρει η Βουλή με εισήγηση του Δημοκρατικού Συναγερμού. Εσείς πώς βλέπετε τα πράγματα? Καταρχήν δεν είναι θέμα πρωτοβουλειών. Καλοδεχούμενες όλες οι πρωτοβουλίες, όμως θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή την ανελαίτη επίθεση που δέχεται η χώρα μας σε έναν ευρύτερο επίπεδο. Δεν είναι δυνατόν μια χώρα που αντιπροσωπεύει μόνο το 0,2% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δέχεται μια τέτοια επίθεση τη στιγμή που έχει τη δυνατότητα και μέσω από μια καλή δημοσιονομική αναπροσαρμογή αλλά και μέσω της αξιοποίησης όταν θα οριμάσει ο χρόνος του φυσικού αερίου να μην μπορεί να ικανοποιήσει τις οποιασδήποτε υποχρεώσεις προς τον οποιοδήποτε. Άρα θα πρέπει να δούμε το θέμα στην ευρύτερη του έννοια. Είναι πραγματικά ανησυχία των δανειστών μας, διότι δήθεν η Κύπρος είναι χώρος που γίνεται εξέβλημα βρωμίου χρήματος? Είναι ανησυχία των δανειστών μας ότι δεν θα κάνουμε σωστή δημοσιονομική πολιτική? Τα πράγματα είναι πιο ευρύτερα. Αλλάζει η Ευρώπη. Η Ευρώπη χτίστηκε πάνω σε δύο βασικούς πυλώνες. Ισχυρό κοινωνικό κράτος, ελεύθερη οικονομία. Το ισχυρό κοινωνικό κράτος είναι εκείνο που θα κρατήσει την κοινωνική συνοχή και φυσικά η ελεύθερη οικονομία, πάντοτε μέσα σε όρους οικονομικής δημοκρατίας, μπορεί να έρθει να εξισορροπήσει τα πράγματα και να δώσει ανάπτυξη. Τώρα το κοινωνικό κράτος βάλεται και οι νόμοι της ελεύθερης οικονομίας, η σκληρή έκφραση, αν θέλετε, των όρων της ελεύθερης οικονομίας, προσπαθεί να επιβληθεί και στη χώρα μας αλλά και άλλες χώρες. Άρα θα πρέπει να δούμε αυτή την αντιπαλότητα φιλοσοφιών και να μας προβληματίσει. Και ακριβώς η δική μας πρόταση είναι εκεί. Πρώτα απ' όλα η χώρα μας θα πρέπει να προτάξει αυτές τις μεγάλες δυνατότητες που έχει και που αντικειμενικά μπορεί να αντιμετωπίσει την κρίση και να μην γίνει ένα πείραμα όπως έγιναν άλλες χώρες για να επιβάλλουν κάποιοι δυνατοί που θέλουν να ασκήσουν οικονομική επιχειριαρχία λύσεις που δεν είναι προς όφελος της χώρας μας. Είναι μόνο θέμα σκοπιμότητων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κύριε μου, αλλά ή μήπως είναι και θέμα χειρισμών δικών μας? Και ενώ ήμασταν μέχρι χθες ο καλύτερος μαθητής στην Ευρώπη, μέχρι πριν την ένταξή μας όλοι είχαν να λένε για τον τρόπο με τον οποίο προσαρμοζόμασταν στα ευρωπαϊκά δεδομένα, εξασφαλίζαμε εύσημα τα οποία προβάλλουμε βεβαίως και τώρα που βαλόμαστε. Και μέχρι χθες το Eurogroup, ο Υπουργός Οικονομικών εξασφάλισε τα εύσημα. Άρα πού είναι το πρόβλημα? Αυτό ρωτώ. Μήπως είναι και θέμα χειρισμών δικών μας που σταματήσαν να μας θεωρούν τον καλό μαθητή? Από τη στιγμή που συμφωνήθηκε σε τεχνοκρατικό επίπεδο το μνημόνιο. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, πέρασαν 24-25 νομοθεσίες σε χρόνο ρεκόρ και με ομοφωνία. Για την Κύπρο νομίζω η καλύτερα για οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα μέσα σε αυτή την αναμπουμπούλα την πολιτική, αυτό είναι πρωτόγνωρο. Περάσαμε τις νομοθεσίες, ουσιαστικά άρχισε η εφαρμογή του μνημονίου από την τρίτη εβδομάδα που συμφωνήσαμε με την Τρόικα σε τεχνοκρατικό επίπεδο και έμεινε το ποσό ανακεφαλαιοποίησης για να συζητηθεί, για να ολοκληρωθεί το πακέτο. Δεν νομίζω να μπορούσαμε να κινηθούμε πιο γρήγορα. Επιμένω, υπάρχουν ευρύτεροι λόγοι. Δοκιμάζονται οι αντιστάσεις μας. Και εάν αυτές οι αντιστάσεις καμφθούν, να είστε σίγουροι ότι θα έχει παρενέργειες πρώτα απ' όλα στην οικονομία, και αυτό είναι το ζητούμενο άμεσα, και θα έχει και παρενέργειες στο πώς εμείς διαμορφώνουμε την εξωτερική μας πολιτική και σε σχέση με τον Κυπριακό, αλλά και τη διαχείριση του φυσικού αερίου. Και επιμένω, κάποιοι θέλουν να εκχωρήσουμε αυτόν τον αμύθιτο πλούτο και την διαχείρισή του σε άλλους λόγω κάποιων δανειστικών δυσκολιών που έχουμε σήμερα και πρέπει να αντισταθούμε. Εκ των πραγμάτων, ποιος φταίει όμως για την καθυστέρηση στην συνομολόγηση του μνημονίου? Νομίζω ότι το έχω απαντήσει. Ο Υπουργός Οικονομικών καταρχήν, ο οποίος για να είμαι πάντοτε δίκαιος δέχεται και πειρά
από όλους πολλές φορές όσον αφορά τις διαχειρίσει και καμιά φορά μπορεί να το φέρνουμε και εντέχνως και σε αντιπαράθεση ίσως και με την... Με μέλη της κυβέρνησης για να είμαστε πάντοτε δίκαιοι. Αλλά λέω ότι ο Υπουργός Οικονομικών πάρα πολλές φορές έχει πει. Τον φέρνουν, εννοείται, οι εκτός κυβερνήσεως. Πολλές φορές μπορεί ενδέχομαι να γίνει. Και οι εντός κυβερνήσεως. Μπορεί, λέω, για να είμαστε δίκαιοι. Έτσι, χάρη της συζήτησης. Δεν λέω ότι είναι ουσιαστική διαφορά, αλλά χάρη της συζήτησης. Ο ίδιος έχει πει ότι κινηθήκαμε αρκετά γρήγορα όσον αφορά τη διαπραγμάτευση. Να θυμίσω ότι η Τρόικα ήρθε εδώ και υπέβαλε το πρώτο μνημόνιο ή τις πρώτες σκέψεις καλύτερα τον Ιούλιο. Ήμουνα στο Υπουργικό Συμβούλιο τότε. Είχε παρέλθει ένα διάστημα χρονικών όπου γίνονταν συνεχής επαφή με την Τρόικα σε τηλεδιασκέψεις κτλ. Άρα διαμορφώνονταν ένα πλαίσιο που θα κινηθούμε δημοσιονομικά και εδώ θέλω να πω και κάποια σημαντικά πράγματα. Δεν ήταν θέμα η διαπραγμάτευση με την Τρόικα να βρούμε τους αριθμούς και να κλείσουμε το δημοσιονομικό έλλειμμα μέχρι το 2016 και έκλεισε το πράγμα. Η Τρόικα ήρθε εδώ με συγκεκριμένη φιλοσοφία. Θέλω να το τονίσω αυτό και θέλω να προειδοποιήσω ότι ήρθε εδώ με τη φιλοσοφία ότι οι περικοπές που θα κάνετε, κύριοι, μάλλον οι προσαρμογές οι δημοσιονομικές, θα είναι 4:1. 4 περικοπές, 1 φορολογία. Θα περικόψετε 13. Άντα, εκχώρηση κυριαρχίας φυσικού αερίου. Ήρθε εδώ. Όχι με μια λογιστική πράξη, αλλά ήρθε εδώ με κάποιες άλλες διαθέσεις που έπρεπε αντικειμενικά να κάνεις μια διαπραγμάτευση. Κύριε Μαλά, μου επιτρέπετε, παρακαλώ. Δεν ήρθε, την καλέσαμε. Και γνωρίζαμε, νομίζω, πάρα πολύ καλά ποια ήταν η φιλοσοφία, μάλιστα, αυτή που περιγράφεται, την οποία εφάρμοσε η Τρόικα σε πλήστες τόσες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου που αντιμετώπιζαν προβλήματα, και όχι μόνο του Ευρωπαϊκού Νότου, που αντιμετώπιζαν προβλήματα και προσέφηγαν στην Τρόικα και σε μνημόνια. Είχαμε άλλη επιλογή από το να πάμε στον δανεισμό. Στην μηχανισμό στήριξης. Όταν εξαντλήθηκαν όλες οι άλλες επιλογές, το είπε ο κύριος ο Πρόεδρος, τότε καταφύγαμε εκεί, έτσι. Βεβαίως. Προσπαθήσαμε, κοιτάξτε, για να είμαστε αντικειμενικοί, προσπαθήσαμε με δανεισμό από τρίτους. Προσπαθήσαμε να δώσουμε περιθώριο στις τράπεζες μέχρι τον Ιούνιο του 2012 να εξασφαλίσουν ίδια κεφάλαια. Τους δώσαμε περιθώριο. Να θυμίσω και κάποιους αριθμούς για να καταλαβαίνουν και οι συμπολίτες μας. Δώσαμε για παράδειγμα περιθώριο στην μία από τις τράπεζες να εξασφαλίσει μέχρι 300 εκατομμύρια ίδια κεφάλαια και κατάφεραν να εξασφαλίσει 3. Άρα είχαμε πρόβλημα. Συνεπώς, όταν εξαντλήσαμε όλες τις δυνατότητες και στο επίπεδο των τραπεζών αλλά και στο επίπεδο του δανεισμού του κράτους, προφανώς έπρεπε να πάμε στο μηχανισμό. Αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή πήγαμε στο μηχανισμό, δεν έχουμε τη δυνατότητα να διαπραγματευτούμε πάνω σε αντικειμενικά πλέον κριτήρια. Δηλαδή, θεωρώ ότι όλοι στην Κύπρο πιστεύουμε ότι η Τρόικα θα πρέπει να συμπεριφερθεί σαν ένας μηχανισμός αλληλεγγύης. Άλλωστε, γι' αυτό δημιουργήθηκε αυτός ο μηχανισμός αλληλεγγύης προς κράτη-μέλη της Ευρωζώνης που αντιμετωπίζουν πρόβλημα δανεισμού. Και πάνω σε αυτήν τη λογική είναι που πρέπει να διεκδικήσουμε και όχι οποιαδήποτε άλλη λογική που εξυπηρετεί τα δικά μας συμφέροντα. Ενώ για κάποιους που θέλουν να επιβάλλουν λύσεις που είχαν στο πίσω μέρος του μυαλού τους δίκη ιδιωτικοποίησης. Μάλιστα, θα έρθουμε και στο θέμα των ιδιωτικοποιήσεων, γιατί είναι ένα από τα θέματα που απασχολεί την προεκλογική εκστρατεία. Θα σταθώ λίγο στην επόμενη ημέρα της εκλογής του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας και να ρωτήσω στο δικό σας πλάνο, κύριε Μαλά, τι είναι αυτή η επόμενη ημέρα, εάν είστε εσείς αυτός που θα είστε ο εκλεκτός του λαού. Και ενώ οικονομικά για το κράτος, γιατί αυτή τη στιγμή τα δημόσια ταμεία ξέρουμε ότι φτάνουν μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Ο επόμενος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας αντικειμενικά θα υπογράψει το μνημόνιο. Νομίζω έτσι όπως βαίνουν τα πράγματα, να μην γελιόμαστε. Άρα, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δώσουμε την ένδειξη ότι υποχωρούμε σε κάποια βασικά θέματα. Ειδικά στο θέμα της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και της βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους. Δεν θεωρώ ότι θα πρέπει a priori, όπως λέμε, από την πρώτη μέρα που θα βάλουμε την υπογραφή μας να έχουμε ήδη αποφασίσει ότι το χρέος μας δεν είναι βιώσιμο, διότι όπως πολύ καλά γνωρίζετε, τα χρήματα τα οποία θα πάρουμε για τις τράπεζες είναι για τις άμεσες τους ανάγκες και για τις πιθανές τους ανάγκες. Και μόνο όταν ευκίνες οι πιθανές ανάγκες, δηλαδή τα άλλα 5 δις που πιθανόν να χάσουν οι τράπεζες, τότε και μόνο τότε συζητάμε ενδεχομένως μη βιώσιμο. Παρένθεση. Αφού είναι αυτή η θέση, γιατί νομίζετε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν προχωρεί να υπογράψει το μνημόνιο τώρα, ασχέτως
του ποσού της ανακεφαλαιοποίησης που θα χρειαστεί. Και όταν θα ξεκαθαρίσει το ποσό, τότε να ξανακάνουμε το λογαριασμό, ναι, αλλά δεν, με τους δανειστές. Νομίζω καταλαβαίνετε, ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Δεν υπογράφεις ένα μνημόνιο το οποίο δεν έχει έναν αριθμό, τουλάχιστον όσον αφορά. Έχει συμβεί σε άλλες χώρες που δεν γνώριζαν τις πραγματικές ανάγκες, αλλά επειδή επήγονταν να υπογράψουν μνημόνιο, υπέγραψαν, άρχισαν να το εφαρμόσουν και στη συνέχεια ξανάρθε ο λογαριασμός. Ξανάρθε δεύτερο μνημόνιο. Αυτό ήρθε. Και είναι το παράδειγμα της Ελλάδας. Εμείς είναι σωστό από δημοσιονομικής άποψης, αλλά και από πλευράς προγραμματισμού και αξιοπιστίας, να γνωρίζουμε, και δεν χάθηκε ο κόσμος ένα-δύο-τρεις εβδομάδες, να γνωρίζουμε το καλύτερο σενάριο και το χειρότερο σενάριο. Το καλύτερο σενάριο είναι εκείνο το οποίο θεωρώ μπορούμε να διαπραγματευτούμε σε πρώτη φάση. Το χειρότερο το γνωρίζουμε, αντιλαμβάνομαι, έτσι. Πιθανό να το γνωρίζουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει και μια συζήτηση για το χειρότερο σενάριο. Άρα, στη βάση του καλύτερου σενάριου μπορούμε να διαπραγματευτούμε για να πούμε, βεβαίως το συζητούμε τώρα και υπογράφουμε για να εξασφαλίσουμε τη ρευστότητα του κράτους. Και στη βάση του χειρότερου σενάριου παίρνουμε μεν την πίστοση από τους δανειστές μας ότι σε περίπτωση σε 2-3-4 χρόνια που θα χρειαστούμε σταδιακά αυτά τα χρήματα, ναι, να τα εκταμιεύσουμε. Άρα θέλουμε ένα ολικό μπακέτο για να κάνουμε και σωστή διαπραγμάτευση και σωστή διαχείριση σαν χώρα. Διότι η Κύπρος έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτηριστικό και πρέπει να το τονίσουμε. Είναι ένα χρηματοπιστωτικό κέντρο, το οποίο έχει αναπτύξει αυτόν τον τομέα σε πολύ μεγάλο βαθμό και δημιουργεί πολλές θέσεις εργασίας. Θέλουν αυτοί οι οποίοι επενδύουν στη χώρα μας να δουν την Κύπρο πολύ σύντομα να μπαίνει σε μια πορεία δημοσιονομικής σταθερότητας. Δεν τη θέλουν να μπαίνει σε μια πορεία αβεβαιότητας. Άρα, αν υπογράψεις κάτι τώρα και να δούμε, αυτόν το να δούμε εμπεριέχει μια αβεβαιότητα. Γι' αυτό είναι σωστό να περιμένουμε ένα-δύο εβδομάδες, τρεις εβδομάδες πότε θα πάρουμε τον αριθμό της ανακεφαλαιοποίησης και να πάμε να διαπραγματευτούμε για να κλείσει το πακέτο και να μπορούμε να απελευθερώσουμε, όπως λέω, τις δυνάμεις μας, να επικεντρωθούμε και στη διαπραγμάτευση μετά τις γερμανικές εκλογές της απευθείας ανακεφαλαιοποίησης, αλλά επίσης για να φέρουμε ανάπτυξη. Διότι δίνεται η εντύπωση στον κόσμο, και εδώ θέλω να το σημειώσω και να το υπογραμμίσω, ότι με το να υπογράψουμε ένα μνημόνιο με τους οποιουσδήποτε όρους περίπου γνωρίζουμε τώρα, θα λυθούν τα οικονομικά μας προβλήματα. Όχι, μπορεί τα πράγματα να είναι τρεις χειρότερα, εάν δεν πάρουμε από τώρα μέτρα για να έρθει η ανάπτυξη, δηλαδή ο κόσμος να πάει στις δουλειές του, να μειωθεί η ανεργία, να αρχίσει το κράτος να αυξάνει τα έσοδα του λόγω όχι επιπρόσθετων φορολογιών, αλλά λόγω εσόδων και τα γνωστά. Δηλαδή να αρχίσει. Εσόδων από πού, και όταν έχεις ανάπτυξη, κυρία Κουτζομάνη, δεν θα έχει έσοδα το κράτος. Για να προχωρήσεις σε ανάπτυξη, χρειάζεσαι χρήματα όμως. Όχι, εδώ θέλω να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα. Χρειάζεσαι χρήματα, αλλά επίσης δίνεται η εντύπωση, αν μπορώ να ερμηνεύσω την απάντησή σας, ότι το κράτος είναι εκείνο που φέρνει την ανάπτυξη από τα δικά του χρήματα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Το κράτος φέρνει λίγη ανάπτυξη από το πορτοφόλι του, αλλά την ανάπτυξη τη φέρνει κατά κύριο λόγο ο ιδιωτικός τομέας, είτε μέσω χρημάτων που δανείζεται από τις τράπεζες, είτε μέσω χρημάτων που έρχονται από επενδύσεις. Αυτά τα δύο τελευταία. Δεν είναι λίγο μακροπρόθεσμο? Όχι, όλο δεν αυτό είναι μακροπρόθεσμο. Πώς θα φέρεις επενδύσεις αν δεν παρέλθει κάποιος χρόνος? Υπάρχει. Να δώσεις κίνητρα ή να κάνεις σχέδια και προγράμματα, όλο αυτό δεν θέλει χρόνο. Κοιτάξτε, η Κύπρος είναι μικρή χώρα. Ήδη έχουμε κάποιες ενδείξεις για μικρές επενδύσεις στη χώρα μας, που είναι λίγο έτσι νοχελικός, θα έλεγα, λόγω ακριβώς αυτής της αβεβαιότητας. Για παράδειγμα, έχουμε μία ένδειξη ότι ο κατασκευαστικός τομέας αρχίζει να ανακάμπτει ιδιαίτερα στην Πάφο. Και αν πάρουμε. Εννοείται από την αγορά των Κινέζων. Ακινήτων και από την Μέση Ανατολή υπάρχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον να επενδύσουν στη χώρα μας, όμως κρατούν λίγο πισινή λόγω αυτής της αβεβαιότητας. Αν λοιπόν και στο χρηματοπιστωτικό σύστημα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον να δραστηριοποιηθούμε, ακόμα και στις ναυτιλιακές υπηρεσίες, διότι έχουμε έναν εξαίρετο φορολογικό σύστημα. Αυτή όμως η αβεβαιότητα δεν βοηθά. Αφαιρώντας την αβεβαιότητα, ανοίγεις πόρτες πλέον να έρθουν χρήματα και πλέον είναι διαδικαστικό το θέμα σε κάποιες άμεσες επενδύσεις να έρθουν στη χώρα μας και έχουν γίνει πάρα πολλές εισηγήσεις. Χαιρετίζω και τις εισηγήσεις που έκανε ο πρόεδρος Βασιλείου χθες, ειδικά για την προσέλκυση επενδύσεων. Τα έχουμε μπει και στο δικό μας πρόγραμμα. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Και εδώ θέλω να στείλω και ένα μήνυμα αισιοδοξίας, κυρία Κοζεμάνη. Η Κύπρος είναι μικρή χώρα. Στο παρελθόν η Κύπρος δεν είχε στοχευμένη οικονομική πολιτική. Είχε συγκυριακή
οικονομική πολιτική. Έρχονταν, μας έβρισκαν, πηγαίναμε μπρος διότι είμαστε μικρή χώρα. Τώρα πρέπει να στοχεύσεις εκεί που νομίζεις ότι μπορεί να πάρεις χρήμα γρήγορα, να κάνεις τις διαδικασίες γρήγορα. Για παράδειγμα, οι πολυδομικές σου άδειες για μεγάλα έργα μπορεί να δίνονται στη βάση ενός περιγραφικού, το λεγόμενο master plan, όπως είναι η Αγγλία. Οι εγγραφές εταιριών να είναι πάρα πολύ γρήγορες, κίνητρα άμεσα για φορολογικές επενδύσεις. Άμεσα κίνητρα για νέους οι οποίοι θέλουν να δραστηριοποιηθούν, άμεσα κίνητρα για την επένδυση στην έρευνα και καινοτομία. Είναι πολύ συγκεκριμένα και κοστολογημένα αυτά και σε μια μικρή χώρα μπορεί να έχουν αποτέλεσμα. Δεν θα ήθελα να στείλω το μήνυμα ότι η Κύπρος θα έχει την ίδια μοίρα με μια μεγάλη χώρα όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Βρετανία, που δεν ακούμε τίποτα στη Βρετανία, αλλά είναι ένα γκαζάνι που χογλάζει, πρέπει να σας πω, οικονομικά η Βρετανία. Γι' αυτό νομίζω ότι μπορούμε να πάρουμε μπρος. Φτάνει όμως να είμαστε νούσιμοι και με το φυσικό αέριο και πάνω απ' όλα αποφασιστικοί με τους δανειστές μας. Κύριε Μαλά, μήπως υποτιμούμε λίγο το μέγεθος του προβλήματος της οικονομίας μας? Διότι μας είπατε στην αρχή ότι μια χώρα σαν την Κύπρο που αντιπροσωπεύει το 0,2% του ΕΠ της Ευρώπης δεν αποτελεί κίνδυνο. Εχθές, για τους δανειστές. Ναι, εχθές όμως ο κύριος Νταλάρα, ο διευθυντής του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Ινστιτούτου, είπε ουσιαστικά με απλά λόγια ότι η Κύπρος είναι μεγαλύτερος κίνδυνος για την Ευρωζώνη από ότι η Ιταλία, η Ισπανία και η Ελλάδα ακόμα. Ναι, αυτό το είχε αναφέρει κυρίως για το πρόβλημα που έχουν οι τράπεζες, κατά κύριο λόγο. Το οποίο όμως είναι κομμάτι της οικονομίας. Οπωσδήποτε, αλλά εμείς έχουμε τη δυνατότητα σε απόλυτους αριθμούς να εξασφαλίσουμε ένα σχετικά μικρό ποσό χρημάτων. 5 δισεκατομμύρια δεν είναι τίποτα για αυτούς που δεν μας δανείζουν. Γιατί να μας τα δίνουν τότε? Θεωρητικά είναι ένα μικρό ποσό, λέτε. Ακριβώς θα πρέπει να διαρωτηθούμε. Διότι ξέρουν ότι η Κύπρος είναι μια χώρα που έχει μια μεγάλη παρακαταθήκη που ονομάζεται φυσικό αέριο. Και ξέρετε, αν θέλουν τώρα να σου βάλουν τη θηλιά στο λαιμό για να την σφίξουν, θα ήθελα για παράδειγμα να σε οδηγήσουν σε βεβαιασμένες ενέργειες. Κύριε Μαλά, στο δικό μου το μυαλό όλο αυτό, γιατί σας άκουσα να το λέτε και σε κάποιες δηλώσεις σας πριν από δύο μέρες στη Λεμεσό, μου φαίνεται λίγο συνωμοσία. Εμείς που έχουμε τον πλούτο του φυσικού αερίου, των υδρογονανθράκων, εποφθαλμιούν οι άλλοι και μας φύγουν μαγικούς, τα λουριά οικονομικά για να μας μαγικούς, πάρουν τον πλούτο. Ζούμε σε ιδιαίτερο κόσμο, κυρία Κοτζομάνη. Δεν ζούμε σε έναν κόσμο όπου οι οικονομίες και τα συμφέροντα είναι εκείνα που καθορίζουν. Είμαστε όμως ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημασία, είμαστε ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά σε μετράν σε σχέση με το τι μπορούν να πάρουν από σένα. Και εφόσον είμαστε ισότιμο μέλος, και για παράδειγμα και απαντώ στο δικό σας ερώτημα, θα έπρεπε να μας συμπεριφερθούμε αλληλεγγύη, γιατί δεν το κάνουν γρήγορα? Γιατί δεν έρχονται να πούν πολύ καλά, η Κύπρος έχει πρόβλημα, έχει φυσικό αέριο, σε 5-10 χρόνια θα μπορεί να μας πληρώσει? Έρχομαι ξανά στο ερώτημα που είχα θέσει, μήπως είναι και θέμα δικών μας λαθών και λάθος χειρισμών. Λέμε ότι οι χειρισμοί μας που έγιναν κατά ομολογία και του Υπουργού Οικονομικών, αλλά και άλλων, δεν ήταν χειρισμοί που έχουν χρονοβορήσει τόσο πολύ. Και εκείνοι οι οποίοι θέτουν θέμα χρονοδιαγράμματος, νομίζω δεν έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους το γεγονός ότι, επειδή, λέω τώρα υποθετικά, καθυσταρίσαμε 2-3 εβδομάδες, άρα οι όροι είναι χειρότεροι, άρα αυτοί μας σφίγγουν τη θηλιά. Οι εκείνοι που λένε εντός Κύπρου ότι καθυστερήσαμε είναι διότι θέλουν να υπογράψει αυτή η κυβέρνηση το μνημόνιο και να χρησιμοποιούν την υπογραφή αυτής της κυβέρνησης σαν άλοθη να επιβάλλουν εκείνα που έτσι και αλλιώς ήθελαν να επιβάλλουν, απλώς θέλουν να φορτώσουν. Μα μπορεί η υπογραφή να είναι η δική σας, κυρία Μαλά. Ναι, αύριο. Η υπογραφή δική μου δεν θα είναι υπογραφή που θα εκχωρήσω αυτά τα οποία σας περιγράφω, προφανώς. Γιατί εγώ δεν έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου να λύσω το δίθεν πρόβλημα βιωσιμότητας με τις ιδιωτικοποίησεις. Γι' αυτό αναφέρομαι. Άρα ο καθένας, ναι μεν έχει... Θεωρείτε δηλαδή, ναι, επειδή έχει... είναι το μεγάλο αγκάθιτο θέμα των ιδιωτικοποιήσεων. Βεβαίως. Από τη στιγμή που έχουμε δεχτεί στο μνημόνιο, ναι, ότι εάν δεν είναι βιώσιμο το χρέος, θα προχωρήσουμε σε ιδιωτικοποιήσεις. Αυτό είναι δεδομένο? Όχι. Ότι... Δεν λέει τέτοια πράγματα το μνημόνιο. Νομίζω θα πρέπει να σας το φέρω, είναι έξω να σας το φέρω. Το μνημόνιο λέει, σε περίπτωση που θα κριθεί ότι το χρέος της Κύπρου δεν είναι βιώσιμο, τότε θα εξεταστεί το ενδεχόμενο αποκρατικοποίηση ή μη κρατικών οργανισμών. Άρα,
εκεί που λέμε. Ήταν και το πρώτο θέμα συζήτηση στο Eurogroup αυτό το θέμα. Ναι, ένας οικονομολόγος. Ένας καλός οικονομολόγος. Ο οποίος θα έχει μπροστά του κάποιους αριθμούς. Θα έρθει να εξετάσει την βιωσιμότητα χρέους. Και τι θα πάρει, θα πει αυτή η χώρα μπορεί να πληρώσει τη δόση της ή δεν μπορεί. Αν δεν μπορεί, τι μπορώ να κάνω για να μειώσω τη δόση. Μπορώ φυσικά να της μειώσω το επιτόκιο, αν θέλω. Μπορώ να της επεκτείνω το χρόνο αποπληρωμής, αν θέλω. Και αυτά τα δύο είναι πολιτικές αποφάσεις. Μπορώ επίσης να της πω, σε πιστώνω με τα 5 δις που θέλουν οι τράπεζες τώρα και τα άλλα 5 δις σου τα δίνω μετά αφού σου έχω εξασφαλίσει την πίστοση και αυτό δεν χρειάζεται καμία ιδιωτικοποίηση. Αλλά λέω και στη χειρότερη περίπτωση μου είναι και πολύ κακόπιστος ο οικονομολόγος, ανοίγει τα δευτέρια του και λέει με την ιδιωτικοποίηση τι επιτυχάνω δημοσιονομικά. Και θα πάρουμε έναν εφάπαξ ποσών των 500 εκατομμυρίων για τη ΣΥΤΑ, θα μας μειώσει το δημόσιο μας χρέος 2,5% και την δόση μας 15 εκατομμύρια. Από τα 500 τόσα εκατομμύρια που είναι η δόση. Εσείς δεν χρειάζεστε να είστε οικονομολόγος. Κρίνετε ότι με 15 εκατομμύρια το χρόνο μείωση των εξόδων μας κρίνεται ένα χρέος βιώσιμο. Μπορεί τα έσοδα σου να υποχωρήσουν κατά 20 εκατομμύρια και σε 6 μήνες να έχεις και άλλα και τρίτο μνημόνιο και τέταρτον. Γι' αυτόν επιμένω ότι καθαρά από πλευράς οικονομικών λογαριασμών η ιδιωτικοποίηση δεν μας βοηθά. Άρα τι επιλέγεις. Επιλέγεις να μειώσεις τη δόση σου 15 δισεκατομμύρια ή να μειώσεις τη δόση σου 150 εκατομμύρια το χρόνο που είναι η απευθείας ανακεφαλαιοποίηση και ας πάρεις τους πρώτους 9 μήνες το χρέος των τραπεζών, αντέχεις να το πληρώσεις και όταν περάσουν και οι γερμανικές εκλογές να το διεκδικήσεις. Είναι απλά μαθηματικά. Υπάρχουν φυσικά και άλλοι λόγοι για την ιδιωτικοποίηση. Ιδιωτικά μονοπόλια. Τι γίνεται σήμερα στη χώρα μας όπου έχουμε ιδιωτικά μονοπόλια. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τις τιμές. Λόγοι εθνικής ασφαλείας. Μια ημικατεχόμενη χώρα αύριο να πουλήσει τις τηλεπικοινωνίες, τον ηλεκτρισμό, τα λιμάνια, θα μείνει πλήρως αθωράκιστη από αυτές τις υπηρεσίες. Και ποιος μας εγγυώνει ότι αυτές οι υπηρεσίες, η πώληση των οποίων θα μας δώσει έναν εφάπαξ ποσών 1,5 δις και θα μας απολέσει 6,5 δις από το κέρδος τους, δεν θα πέσει στα χέρια τουρκικών συμφερόντων. Πέστε μου, μπορεί κάποιον να το εξασφαλίσει. Άρα, ούτε είναι, από οικονομική άποψη. Με τα οποία συμφωνούν και οι δύο κύριοι ανθυποψηφοί σας. Και ξέρω. Οι δύο λένε ότι δεν θα προχωρήσουν. Ο κύριος Αναστασιάδης. Τον προκαλώ απόψε τον κύριο Αναστασιάδη να βγει επισήμως και να πει: αν έρθει η Τρόικα και μου πει για ιδιωτικοποιήσεις, εγώ θα προβάλλω οικονομικά επιχειρήματα και δεν θα προχωρήσω. Τον προκαλώ. Το έχει κάνει, τον ακούσατε. Έχει κάνει ναι, χθες, έχει πει. Το έχει πει. Χθες, το έχει κάνει για τελευταία και έσχατη φορά λέει και έντονα μάλιστα, δεν πρόκειται να προχωρήσω σε ιδιωτικοποιήσεις. Αυτός που έχει αποδεχτεί να συζητήσει είναι η παρούσα κυβέρνηση. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτοί που έβαλαν μέσα στο μνημόνιο την πρόνοια είναι η παρούσα κυβέρνηση. Την οποία πρόνοια, αν τη διαβάζουμε με τα ελληνικά που καταλάβουμε όλοι μας, νομίζω ότι δεν λέει αυτό. Θα συζητηθεί. Και εφόσον όμως ο κύριος Αναστασιάδης. Εδώ είναι που δείχνει ακόμα ένα mea culpa και μεταλλάσσεται. Στο παρελθόν μίλησε ξεκάθαρα για ιδιωτικοποίησης ημικρατικών οργανισμών. Είναι μέρος της δικής τους φιλοσοφίας. Τώρα που βρήκαν τα δυο στενά με τον κόσμο, δηλαδή ενώπιον μιας κρίσης, κάνει πίσω. Και εγώ τον προκαλώ στη βάση εκείνου του περιβόητου συνθήματος ότι η κρίση θέλει ηγέτη. Α, το έχει απαντήσει βεβαίως και σε η κρίση θέλει ηγέτη, ναι, αλλά να το πούμε. Η κρίση θέλει ηγέτη. Τώρα έχουμε μια κρίση. Και το σύνθημα τότε ίσως. Ναι, ναι, αλλά τώρα έχουμε μια κρίση στην κοινωνία μας, βλέπετε, που η ίδια κοινωνία προβληματίζεται αντικειμενικά, λέω, πάνω στις ιδιωτικοποίησεις και ο κύριος Αναστασιάδης στρίβει. Ο ηγέτης που είναι. Mm-hmm, αυτό που προβληματίζεται βέβαια τον μέσο πολίτη πρώτα-πρώτα δεν είναι τόσο το θέμα των ιδιωτικοποιήσεων όσο τα πραγματικά δεδομένα της οικονομίας Συμφωνώ. Του νοικοκυριού του. Μάλιστα. Που έχουν πέσει κατακόρυφα σε μια στιγμή που όλα γύρω ανεβαίνουν σε τιμές. Δεν θα θυμίσω το θέμα της τιμής των καυσίμων ή του ρεύματος. Δεν θα πάω εκεί. Αλλά οι πραγματικές ανάγκες κάθε οικογένειας. Μάλιστα. Ας υποθέσουμε, κυρία Κοντζομάνη, σήμερα που καθόμαστε και συζητάμε οι δυο μας, τρεις μας, είχαμε δημοσιονομικό χρέος μηδέν. Εγώ σας ρωτώ, θα άλλαζε οτιδήποτε στην καθημερινότητα του πολίτη, θα άλλαζε οτιδήποτε στο ό,τι αφορά την Τρόικα. Βεβαίως και θα άλλαζε. Τι θα άλλαζε.
Καταρχήν δεν θα υπήρχαν φορολογίες, σωστά. Μιλάμε για το δημόσιο τομέα. Εγώ σας μιλάω για την ανεργία στον ιδιωτικό τομέα. Η ανεργία στον ιδιωτικό τομέα δεν είναι αποτέλεσμα του γεγονός. Είναι κύκλος, κύριε Μαλάθη. Να σας πω κάποιους αριθμούς τότε. Με προκαλείτε. Πόσο ήταν το δημοσιονομικό έλλειμμα το 2003? 6,7%. Πόσο ήταν το δημόσιο χρέος το 2003? 70%. Πόσο είναι σήμερα το δημοσιονομικό έλλειμμα? 5,8. Πόσο είναι το δημόσιο χρέος? 74 συν 10, 84. Το 10 για τις τράπεζες. Άρα θεωρητικά αφαιράμε το 10 για να μιλάμε για δημοσιονομικό χρέος στην επία της οποιασδήποτε δημοσιονομικής πολιτικής. Νομίζω ότι συμφωνείτε, είναι παρόμοια αριθμή. Το 2003 είχαμε πρόβλημα ανεργίας. Είχαμε πρόβλημα δανεισμού. Δεν είχαμε πρόβλημα δανεισμού. Δεν το γέννησαν οι τράπεζες όμως, ούτε το πρόβλημα της ανεργίας, ούτε το πρόβλημα της φορολογίας, κύριε Μαλά. Πολύ ακραίο. Όχι. Οι τράπεζες είναι... Ή βολεύει, αν θέλετε να πούμε, όχι. Αυτός είναι ο υπεύθυνος. Δεν είναι μόνο και οι τράπεζες το μεγάλο πρόβλημα, αλλά και η παγκόσμια οικονομική κρίση και το γεγονός ότι έχουμε ιδιωτικό χρέος. Δεν έχω πει ότι μόνο το πρόβλημα των τραπεζών είναι εκεί και αν το λύσουμε τελείωσε. Διότι αν λέω αυτή την άποψη, σημαίνει ότι με το να βάλουμε χρήματα μέσα στις τράπεζες, έστω και δανεικά, λύθηκε το πρόβλημα μας αύριο. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι δεν γίνεται σωστή διάγνωση. Ο κύριος Αναστασιάδης και άλλοι λένε ότι το πρόβλημα μας είναι δημοσιονομικό και έχουμε δημιουργήσει την κρίση λόγω του δημοσιονομικού. Πιστεύετε ότι γινόταν σωστή διάγνωση επιτρέψτε τα τελευταία μου, όχι, χρόνια, επιτρέψτε ή μου δεν γίνεται μόνο τώρα επιτρέψτε μου, όχι, είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσει, να ακούει και ο Κύπριος πολίτης για τη δική μου διάγνωση της κρίσης. Η κρίση οφείλεται στην παγκόσμια κρίση που μας έχει στερήσει χρήμα λόγω επενδύσεων. Πότε ξεκίνησε η οικονομική κρίση? Η οικονομική κρίση άρχισε από το 2008, είναι γεγονός. Και το έχω πει πάρα πολλές φορές. Έγινε σωστή διάγνωση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης? Από την κυβέρνηση, όχι, και το έχω πει ότι η έκταση αυτής της κρίσης δεν έγινε, η πρόβλεψη της μάλλον, δεν ήταν σωστή αρχικά. Φυσικά ούτε η κυβέρνηση ήταν σωστή, ούτε η Κεντρική Τράπεζα ήταν σωστή και οι δύο έλεγαν θετικούς αριθμούς, έπεσαν έξω και οι δύο. Ούτε το ΚΕΒΕ ήταν σωστό που έλεγαν ότι η Κύπρος είναι εύρωστη οικονομία και έχει 1,9% ανάπτυξη. Ούτε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν σωστή που έλεγαν ότι η Κύπρος είχε θετικό πρόσημο ανάπτυξης, διότι τελικά βγήκαν όλοι λάθος. Όχι, εμείς λέγαμε ότι θα έχουμε θετικό πρόσημο. Και η Κεντρική Τράπεζα. Ναι, από το 2010 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας καλούσε να λάβουμε μέτρα. Ναι, αρχίσαμε ήδη να λαμβάνουμε μέτρα και εκεί διαφωνήσαμε όσον αφορά το είδος των μέτρων, για να είμαστε πάντοτε δικαίοι. Αντιληφθήκαμε ότι βγαίνουμε. Και λόγω της διαφωνίας δεν προχωρήσαμε να λάβουμε κανένα. Λάβαμε κάποια μέτρα, αλλά διαφωνούσαμε σε ποια μέτρα. Κοιτάξτε, δεν μπορείς να επιβάλλεις τα μέτρα αν δεν περάσουν από τη Βουλή. Νομίζω το ξέρετε. Και υπήρχε μια διαφωνία στο επίπεδο κοινοβουλίου. Θα πάω όμως λίγο πίσω για να περιγράψω τους λόγους της κρίσης. Παγκόσμια κρίση. Τι σημαίνει? Δημιούργησε πρόβλημα στις τράπεζες. Ναι, αλλά αυτό μας στέρισε δύο βασικές πηγές πλούτου, χρήματος. Το ένα ήταν οι εξωτερικές επενδύσεις, σαν χρηματοπιστωτικό κέντρο. Το δεύτερο ήταν το γεγονός ότι αυτό το τεράστιο χρηματοπιστωτικό σύστημα που έχουμε, 10 φορές το μέγεθος του κρατικού προϋπολογισμού και 5 φορές το ΑΕΠ, ήταν το χρήμα που εμείς οι Κύπροι για πάρα πολλά χρόνια δανειζόμασταν με τη μεγαλύτερη δυνατή ευκολία, με αποτέλεσμα σήμερα να έχουμε 300% ιδιωτικών χρέων στη χώρα μας, 3 φορές το ΑΕΠ μας, 55 δισεκατομμύρια. Άρα χάσαμε και τις ξένες επενδύσεις, έστω και μικρές, χάσαμε και το χρήμα το οποίο δανειζόμαστε με τη μεγαλύτερη δυνατή ευκολία. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα το μεγάλο χτύπημα στον ιδιωτικό τομέα, το χτύπημα στα δημοσιονομικά λόγω της υποχώρησης των εσόδων και κατ' επέκταση το δημόσιο χρέος ανεβαίνει. Είναι λοιπόν ένα σύνθετο πρόβλημα, το οποίο αν δεν το αντιληφθούμε ότι είναι σύνθετο, δεν θα λύσουμε το πρόβλημα. Προεδρικές 2013 στον Αντένα συνέχεια, κυρίες και κύριοι, με φιλοξενούμενο στο στούτιό μας τον υποψήφιο για την Προεδρία της Δημοκρατίας, τον κύριο Σταύρο Μαλά. Δημήτρη, μιλούσαμε προηγουμένως για κάποιους λάθος χειρισμούς. Εσείς ο ίδιος το είπατε, κύριε Μαλά, που έχουν γίνει από την παρούσα κυβέρνηση. Και να εξηγήσω στην αρχή. Να το επεκτείνουμε λίγο. Και στο θέμα των ξένων επενδύσεων που δεν ήρθαν ποτέ, λέτε, ή που δημιουργήθηκε πρόβλημα. Όμως και είναι γνωστό, τουλάχιστον δύο μεγάλες επενδύσεις που δεν τελεσφόρησαν. Αυτή του Κατάρ, πολλής λόγος, και η τελευταία αυτή με το. Στον χώρο του παλαιοαεροδρομίου με την κινέζικη επένδυση. Ναι. Άρα, τι φταίει? Είναι, όπως έχω πει προηγουμένως, νομίζω στα αρχικά πρώτα τρία χρόνια, δεν είχαμε, ή τουλάχιστον τα δύο χρόνια θα έλεγα, δεν είχαμε προβλέψει ότι αυτή η οικονομική κρίση θα είχε το εύρος που έχει σήμερα. Και προεκτείνω και λέω, η οικονομική κρίση που χτυπάει την Ευρώπη, δεν είμαι σίγουρος αν έχουμε προβλέψει
το εύρος, διότι θα είναι εξελισσόμενη. Εκείνο που θα έπρεπε να κάναμε, ειδικά τα πρώτα δύο χρόνια, ήταν να κάνουμε μια σωστή, αν θέλετε, διάγνωση του τρόπου με τον οποίο η κυπριακή οικονομία λειτουργεί και να έχουμε πολύ πιο τάχιστους και αποτελεσματικούς μηχανισμούς για την προσέλκυση επενδύσεων. Απόδειξη και με το Κατάρ, φυσικά υπήρχαν ειδικοί λόγοι που αυτή η επένδυση δεν τελεσφόρησε. Νομίζω με το θέμα του... υπήρχαν κάποιες διαφορετικές προσεγγίσεις και με το Κατάρ. Στην αρχή ήμασταν λίγο περισσότερο, αν θέλετε, διεκδικητικοί από όσο φάνηκε ότι θα είμαστε. Τώρα μην πούμε στις επιμέρους λεπτομέρειες. Αυτό τι αποδεικνύει όμως και το Κατάρ, αλλά και το θέμα του αεροδρομίου. Ότι αν είχαμε ένα μηχανισμό στη χώρα μας προσέλκυσης επενδύσεων, αντί να έρχεται κάποιος να μας βρίσκει, να μας τυπά την πόρτα, θέλω να κάνω επένδυση, να πάω να βρίσκει έναν υπουργό οικονομικών κτλ. Να είχαμε ένα μηχανισμό ο οποίος να είναι εντεταλμένος, με γρήγορες διαδικασίες, χωρίς οποιαδήποτε πολιτική, αν θέλετε, εμπλοκή. Δεν υπάρχει να πηγαίνεις κάθε 6 μήνες και ένα χρόνο και να κάνεις διαφωτιστικού είδους εκστρατείες, και άλλο να έχεις ένα μηχανισμό μόνιμο σε χώρες που μπορούμε να προσελκύσουμε επενδύσεις και να συζητάς καθημερινά τα έργα. Αυτή είναι η δική μου πρόταση, αναγνωρίζοντας ότι η χώρα μας δεν είχε χρησιμοποιήσει σωστά, δεν είχε λειτουργήσει αυτούς τους μηχανισμούς. Τώρα, από εκεί και πέρα, όσον αφορά το δημοσιονομικό κομμάτι, θα μπορούσαν, για παράδειγμα, στην αρχή, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι οι κοινωνικές παροχές στην αρχή να ήταν πιο στοχευμένες, για να είχαμε λιγότερη εκταμίευση χρημάτων όταν δίνονται κάποιες κοινωνικές παροχές. Αυτό άλλωστε το λέει και η κυβέρνηση και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, σε μια διάθεση να υλοποιηθεί μια πολιτική σωστή μεν, καλόπιστα προερχόμενη για να στηρίξει το κοινωνικό κράτος, ίσως περισσότερη στόχευση να έπρεπε να είχε γίνει. Επίσης, σε άλλους επιμέρους τομείς θεωρώ ότι δεν κάναμε αυτά τα οποία έπρεπε να κάνουμε. Ένας βασικός τομέας, τον οποίο είχα διατρύψει όταν γινόταν και το πρόγραμμα του Προέδρου για το θέμα της καινοτομίας και της έρευνας. Κάναμε ένα μεγάλο άλμα, πρέπει να πω, ειδικά το αρχές του 2003-2004-2005 είχαμε χρήματα, ήρθε αρκετός κόσμος στην Κύπρο. Τώρα είναι απογοητευμένοι λόγω ακριβώς της έλλειψης χρημάτων. Και είναι μεγάλο κομμάτι της οικονομίας μας και να μην το υποτιμούμε. Όλα αυτά όμως είναι παραδείγματα, τώρα που είμαστε κάπως σοφότεροι, να τα αλλάξουμε ή, αν θέλετε, να διορθώσουμε. Υπήρχαν όμως και κάποια άλλα πάρα πολύ θετικά. Το να καθόμαστε εδώ σήμερα και να συζητάμε ότι η χώρα μας μπορεί να βγει από την οικονομική κρίση, που οφείλεται στο γεγονός ότι ανακαλύψαμε το φυσικό αέριο. Και δεν ήταν μια απόφαση εκείνη να πούμε τη Νόμπολ, πάρε μια πλατφόρμα και πήγαινε, βάλε ένα τρεπάνι για να αντίσταση. Στον κύριο Σιλικιώτη, σήμερα ευχαρίστησε πάρα πολλές κυβερνήσεις πίσω. Δεν λέω, που αλλά. Οδήγησαν στα. Δεν είναι θέμα κυβερνήσεων. Συμφωνώ, κυρία Κοτσαμάνη, αλλά κοιτάξτε. Θα ήταν άδικο να χρεώσουμε στα θετικά της παρούσας κυβέρνησης μόνο. Ναι, αλλά κοιτάξτε, η απόφαση το να προχωρήσει στη γεώτρηση εμπεριέχει μεγάλους κινδύνους. Μάλιστα. Το να πας να φτιάξεις την αποκλειστική ζώνη, να κάνεις τέλος πάντων εξετάσεις για να δεις αν έχεις και τα λοιπά, όλα αυτά δεν εμπεριέχουν κινδύνους. Mm-hmm. Και μπορώ να σας πω ότι υπήρχαν σοβαρότατοι κίνδυνοι εθνικής ασφαλείας. Μάλιστα. Και το θέμα φυσικά της διαχείρισης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και πολλά άλλα, τα οποία είναι επιμέρους, και στα θέματα υγείας που ήμουν υπουργός και πολλά άλλα θέματα, έχουν γίνει θετικά βήματα. Κανένας δεν λέει ότι μια επερχόμενη κυβέρνηση δεν έκανε λάθη. Βεβαίως. Με οδηγείτε στο να κλείσουμε το κεφάλαιο της οικονομίας και να πάμε στα υπόλοιπα και να ρωτήσω, αυτά τα λάθη που είναι και μεγάλα και χρεώνονται στην παρούσα κυβέρνηση, θεωρείτε ότι αποτελούν για σας τροχοπέδι στην πορεία σας προς την κάλπη, κυρία Μαλά, δεδομένου ότι το ΑΚΕΛ είναι και το μόνο ουσιαστικά κόμμα επισήμως που στηρίζει τη δική σας υποψηφιότητα? Καθόλου. Είναι μια πρόκληση, θα έλεγα. Εδώ έχουμε μια κατάσταση όπως εξελίσσεται σήμερα, και δεν αναφέρομαι σε ότι τα λάθη είναι πρόκληση, αναφέρομαι γενικότερα στην εικόνα που έχει διαμορφωθεί στην οικονομία λόγω πάρα πολλών παραγόντων, και είναι μια πρόκληση για μένα να οδηγήσουμε τώρα τη χώρα μας, που γνωρίζουμε πλέον τις συντεταγμένες αυτής της κατάστασης, να οδηγήσουμε τη χώρα μας μέσα από μια προοδευτική
έξοδο από την κρίση, γιατί δεν είναι θέμα τώρα να κάνουμε μια διάγνωση για την κυπριακή οικονομία. Δεν είναι μόνο εσωτερικό. Φυσικά δεν αναφερόμουν μόνο στην οικονομία. Τα λάθη είναι σε πολλά επίπεδα και υπάρχουν και πολύ σοβαρότερα. Αυτό το κρίνετε εσείς. Τώρα μιλάμε για την οικονομία. Όταν θα πάμε στα άλλα, να μιλήσουμε για τα επιμέρους. Το είπα για να κάνουμε. Παρακαλώ. Τώρα μιλάμε για την οικονομία. Και στην οικονομία, εφόσον έχουμε παραδειγματιστεί από την κατάσταση το σήμερα, επίσης εκείνο που θα πρέπει να μας προβληματίσει είναι ότι δεν ζούμε στο κενό. Ζούμε σε ένα μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον, αυτούς που μας δανείζουν με όλες αυτές τις προθέσεις. Άρα αυτό είναι σύνθετο σκηνικό και νομίζω ότι μόνο με μια προοδευτική πρόταση μπορεί να βγεις από αυτή την κρίση, διότι το να προσπαθήσεις να υλοποιήσεις πολιτικές, τώρα που ξέρεις τα πράγματα είναι και πολύ δύσκολα, οι οποίες θα σε δημιουργήσουν κοινωνική αναταραχή, θα είναι ό,τι χειρότερο για μια μικρή χώρα. Τώρα έχετε αντιληφθεί τα προβλήματα ή τα λάθη που είχαν γίνει, διότι ήσασταν υπουργός αυτής της κυβέρνησης. Μάλιστα. Τώρα αντιληφθήκατε ήμουνα υπουργός αυτής της κυβέρνησης από την 8η Αυγούστου του 2011. Μάλιστα. Και αναλαμβάνω σαν υπουργός, ως υπουργός υγείας, το ειδική ευθύνη για το Υπουργείο Υγείας, όπως επίσης και την ευθύνη των όποιων συλλογικών αποφάσεων λήφθηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο μετά εκείνη την περίοδο. Και είστε έγκριτος δημοσιογράφος, θα θυμάστε, όταν ανέλαβε ο Κικίος ο Καζαμίας και αρχίσαμε να παίρνουμε δραστικότατα μέτρα δημοσιονομικά και όχι μόνο, τότε η αποτίμηση των μέτρων εκείνων που πήραμε συλλογικά στο Υπουργικό Συμβούλιο ήταν πάρα πολύ θετική, όχι από πλευράς ΑΚΕΛ, αλλά το δικό σας το. Οι δημοσκοπήσεις έδειχναν ότι η πολιτική της κυβέρνησης και η πολιτική του κ. Καζαμία είχαν 90% θετική αποκτήμηση. Άρα, αν είναι να προσδώσετε ευθύνη σε εμένα προσωπικά, όχι, και ειδική, ευθύνη, αλλά και συλλογική. Επειδή από την αρχή. Όχι, επιτρέψτε μου, αν είναι συλλογική, τότε. Όταν ήμουν στο Υπουργικό Συμβούλιο, ήρθε ο Κίκης, είπε τα πράγματα είναι έτσι και πρέπει να κάνουμε αυτόν και αυτόν και αυτόν και προχωρήσαμε. Θέλω να σας ρωτήσω, σε αυτή την τελική ευθεία προς την κάλπη, ποια άλλα εργαλεία έχετε να επιστρατεύσετε για να πείσετε τους πολίτες για τη δική σας υποψηφιότητα, γιατί αφού μιλήσατε για τις δημοσκοπήσεις, μπορεί να υπάρχει μια διαφορά πλέον αντίθετη με τον Γιώργο Λιλίκα, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη απόσταση στις δημοσκοπήσεις, επαναλαμβάνω, από τον Νίκο Αναστασιάδη. Το μεγάλο μας όπλο σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία είναι η αξιοπιστία. Μας έχετε ακούσει, με έχετε ακούσει σε όλη αυτή την προεκλογική εκστρατεία να λέω είτε μία κούλπα είτε να αλλάζω τις πολιτικές μου σε θέματα αρχής. Με έχετε να ακούσει να πω οποιαδήποτε υπερβολή. Η αναγνωρίση λαθών, βέβαια, κύριε Μαλά, είναι θεωρώ στα θετικά ενός πολιτικού. Σαφέστατα, ναι, αλλά στη συλλογικά, όταν όμως ένας πολιτικός ο οποίος βρίσκεται στη δύση της πολιτικής του καριέρας και αναφέρομαι στον κύριο Αναστασιάδη για οτιδήποτε σημαντικό έχει αναλάβει σαν δική του πολιτική πράξη απολογείται, νομίζω ότι κάτι λέει. Άρα στα εργαλεία θα είναι οι επισημάνσεις των λαθών. Όχι, και αναγνώριση των λαθών. Η αξιοπιστία η δική μας. Εμείς έχουμε ξεκάθαρη θέση πάνω στο Κυπριακό. Ρωτήστε τον κύριο Αναστασιάδη να σας εξηγήσει τη θέση του Κυπριακού. Θα σχηνοβατεί, διότι έχει πάρα πολλούς γύρω του που θέλει να τους ικανοποιήσει. Ρωτήστε τον κύριο Αναστασιάδη σε θέματα οικονομίας. Το έχετε πει προηγουμένως. Έχει πει ακόμα ένα μέα κούλπα στις ιδιωτικοποίησεις, τις οποίες πίστευε πάντοτε. Αλλά τώρα που βρίσκεται σε μια δύσκολη θέση, αλλάζει. Γι' αυτόν εμείς λέμε δεν πρόκειται να πολιτευτούμε με αυτόν τον τρόπο. Θα πολιτευτούμε με αξιοπιστία, με τεκμηρίωση των επιχειρημάτων μας, όχι με έναν τρόπο για να ικανοποιήσουμε κάποιους πολιτικούς ταγούς οι οποίοι είναι γύρω μας και οι οποίοι χρειάζονται πολιτική στέγη και πρέπει να τους δώσουμε υπουργεία και εφυπουργεία. Δεν πρόκειται να βάλω νερό στο κρασί μου όσον αφορά θέσεις αρχών. Πάντοτε τεκμηριωμένος στις απόψεις, γιατί αυτό είναι που θέλει ο κυπριακός λαός, τεκμηρίωση των απόψεων και να παραδέχομαι ναι το συλλογικό λάθος και να μαθαίνω από το συλλογικό λάθος, αλλά όχι και να έρχομαι να αποτάσσουμε μια ολόκληρη, αν θέλετε, σταδιοδρομία για να πω ότι θα οδηγήσω τη χώρα μου σε κάτι άλλο. Και λυπούμε να σας πω ότι μπορεί να αναφέρεστε, καμιά φορά να αναφερόμαστε στο παρελθόν
4, 5, 10 χρόνια προηγουμένως και να λέμε, κοιτάξτε. Τώρα, εγώ δεν θεωρώ σωστό βέβαια αυτό που γίνεται τώρα, γιατί δεν έχουμε κάποιο αντιπρόσωπο του κοινού. Ναι, δεν έχει σημασία, αλλά με ρωτάτε ποιο. Δεν θέλω να μπούμε εμείς στον πειρασμό. Με ρωτάτε ποια είναι όμως το δικό μου αιχμή. Αναφέρομαι σε εσάς, στα ρεαλιστικά. Και έχω μπει εν αξιοπιστία. Και να κριθούμε, για παράδειγμα, από τη στάση μας στο μνημόνιο. Στο μνημόνιο είχαμε πει, ναι, κύριοι, θα πρέπει να προχωρήσουμε στο μνημόνιο, να διεκδικήσουμε και να πάρουμε ό,τι καλύτερο. Ενώ ο κύριος Αναστασιάδης προσπαθούσε να εκβιάσει την υπογραφή ενός μνημονίου. Γιατί νομίζετε? Για να έρθει να τα φορτώνει στην παρούσα κυβέρνηση, να επιβληθούν εκείνοι οι τρεις χειρότεροι όροι και να λέει ότι αυτά είναι δουλειές της προηγούμενης κυβέρνησης και απλώς εγώ εφαρμόζω. Γι' αυτό δοκιμαστήκαμε και στο παρελθόν, αλλά και τώρα, και δείξαμε την αξιοπιστία μας και τη διεκδικητικότητά μας. Αυτό είναι η αιχμή του δώρατος της δικής μας πρότασης. Έχω μια απορία, ίσως και λίγο αφελής, και έχει σχέση με το πρώτο ερώτημα που σας επέβαλε η Έλλη Κοντζαμάνη. Δεν χρησιμοποιείτε την λέξη «θα συνεχίσουμε». Την χή πορεία. Είτε στην οικονομία, είτε στον Κυπριακό, είτε οτιδήποτε. Βγάζετε μια εικόνα απορριπτική ως προς όλους τους χειρισμούς της κυβέρνησης στην οποία συμμετείχατε και την οποία στηρίζει το κόμμα που στηρίζει και την ελληνική υποψηφιότητα. Νομίζω προσπαθείτε να τετραγωνίσετε τον κύκλο. Καταλαβαίνω, είναι επικοινωνιακό αυτό. Παίζει, το ξέρω. Αν μπούμε, θα συνεχίσουμε. Άρα όλα θα είναι όπως προηγουμένως. Πρώτα απ' όλα, νομίζω, σαν έγκριτο δημοσιογράφη που είσαστε, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα σήμερα που μιλάμε είναι εντελώς διαφορετικά από ό,τι ήταν πριν 4-5 χρόνια. Νομίζω αυτά είναι αντικειμενικά δεδομένα. Άρα, αντικειμενικά, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση σήμερα με ένα διαφορετικό τρόπο από ό,τι ήταν πριν 4-5 χρόνια. Υπάρχουν πολιτικές τις οποίες συμφωνώ, βεβαίως και υπάρχουν. Υπάρχουν πολιτικές, για παράδειγμα, όταν ήμουν υπουργός Υγείας, που στην αρχή θεωρούσα ότι δεν ήταν σωστή η πολιτική κυβέρνηση σε σχέση με το ΓΕΣΥ, ήρθα και τα διόρθωσα για να το συνεχίσω. Είναι πολιτικές, για παράδειγμα, δημοσιονομικής προσαρμογής. Αυτές οι πολιτικές πάρθηκαν πριν από λίγους μήνες. Της άρχισε ο Κίκης και διαρθρωτικές αλλαγές, πρέπει να σας πω, ειδικά στο θέμα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων των Δημοσίων Υπαλλήλων. Αυτές είναι διαρθρωτικές αλλαγές. Υπάρχουν θέματα. Με τη γραμμή στο Κυπριακό, κύριε Μαλίκη. Να τα συζητήσουμε και αυτά. Να τα συζητήσουμε και αυτά. Να μην αλλάζουμε θέμα. Θέλετε να πάμε στο Κυπριακό έτσι. Όχι, επειδή αναφέρεστε σε αυτά. Ναι, που... ναι, αλλά για να μην προσπαθούμε. Συμφωνείτε ή θα συνεχίσετε από την προηγούμενη. Επιτρέψτε μου, τώρα αλλάζουμε ένα μεγάλο θέμα. Να ολοκληρώσω πάνω στο θέμα της οικονομίας. Άρα δεν μπορείς να συνεχίσεις όλες τις πολιτικές, διότι τα δεδομένα σήμερα είναι διαφορετικά και θα πρέπει να κάνεις κάτι άλλο. Είναι πολύ αντικειμενικό αυτό. Να μην προσπαθούμε να κάνουμε, όπως λέμε και στη γενετική, κλωνοποίηση των ιδεών και να πούμε ότι οι ιδέες πάντοτε πρέπει να είναι, ή προσεγγίσεις καλύτερα, πάντοτε πρέπει να είναι οι ίδιες. Πρέπει να είναι εξελιχτικές και να προσαρμόζονται σύμφωνα με τα δεδομένα. Μήπως αυτό ισχύει και στην περίπτωση του κ. Αναστασιάδη τότε? Ο κύριος Αναστασιάδης προσαρμόσεται? Όχι. Προσαρμόζεστε. Μεταλλάζεται. δεν αλλάζω αρχές. Ναι. Λοιπόν, για να έρθω και στο θέμα του Κυπριακού και να ρωτήσω. Παρακαλώ. Θα είστε συνεχιστής της πολιτικής που υιοθέτησε ο Δημήτρης Χριστόφιας στην επαφή του με την τουρκοκυπριακή πλευρά? Μπορείτε να μου πείτε ποια είναι η πολιτική που έχει εφαρμοστεί στο Κυπριακό διαχρονικά από όλες τους πρόεδρους της Δημοκρατίας? Εγώ θα σας απαντήσω, γιατί εγώ απαντάω τα ερωτήματα. Η πολιτική της ελληνοκυπριακής πλευράς διαχρονικά βασίζεται σε κάποιες αρχές. Έχουμε αποφασίσει να λύσουμε το Κυπριακό στη βάση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας και το διζωνικό, επειδή το έχουμε ταλαιπωρήσει των τελευταίων καιρών, δράττουμε της ευκαιρίας να το εξηγήσω προτού με ρωτήσετε. Διζωνική σημαίνει δύο περιφέρειες, έτσι τις αποφάσισε και ο Μακάριος. Και μεταξύ των δύο περιφερειών θα ισχύουν οι τρεις βασικές ελευθερίες. Να λήξει το θέμα για να μην το συζητάμε. Έτσι το αντιλαμβάνεστε? Όχι εσείς, δική μου άποψη. Γιατί υπάρχει διαφορετική ερμηνεία από άλλους από τους Τουρκοκύπριους υπάρχει διαφορετική. Όχι, και από άλλους πολιτικούς υπάρχει διαφορετική ερμηνεία. Να το ακούσουμε στο debate. Στο εάν, ναι, μπράβο. Να το ακούσουμε στο debate. Αλλά για να σας βοηθήσω και λίγο, ο κύριος Ταλάτα αποδέχτηκε τις τρεις βασικές ελευθερίες. Ουσιαστικά αποδέχτηκε την περιφερειακή, όπως αποδέχτηκε τη μία κυριαρχία, μία ηθαγένεια, μία διαφορετική. Από εκεί και πέρα, νομίζω συμφωνούμε ότι ο πρόεδρος Χριστόφιας, όπως και προηγούμενοι πρόεδροι, λειτουργήσε πάνω σε αυτή τη βάση, δηλαδή στη βάση αρχών. Τώρα, στα επιμέρους θέματα της διαχείρισης του Κυπριακού, για να ικανοποιήσουμε, αν θέλετε, αυτή μας την κατά πλειοψηφία απόφαση να λύσουμε το Κυπριακό στη βάση Ομοσπονδίας Δικοινοτικής Διζωνικής, υπήρχαν επιμέρους
συζητήσεις. Και εδώ θα πρέπει να κρίνουμε τα πράγματα στη λεπτομέρεια. Υπήρχαν θετικές εξελίξεις, πρέπει να σας πω, ειδικά πάνω στο θέμα της μίας κυριαρχίας, μίας ηθαγένειας, μίας διεθνής προσωπικότητας, και αναφέρουμε στις αποφάσεις της 23ης του Μάη και της 1ης Ιουλίου. Πρώτη φορά οι Τουρκοκύπροι συζήτησαν και συμφώνησαν κάτι τέτοιο, και φυσικά και η 6η του Ιούλη, η 8η Ιουλίου μάλλον, με συγχωρείτε, ήταν ενισχυτική προς αυτή, ήταν μια μετεξέλιξη αν θέλετε, άρα αυτό είναι σημαντικό. Συμφώνησαν οι Τουρκοκύπροι σε κάποιες βασικές αρχές της δομής ενός ισχυρού ομόσπονδου κράτους, για πρώτη φορά συμφώνησαν σε αυτές τις αρχές, και υπήρχαν κάποια επιμέρους θέματα πάνω στα οποία έχουν προκύψει διαφωνίες μεταξύ της ελληνοκυπριακής πλευράς, και αναφέρομαι διαφωνίες, θα έλεγα, ήταν κάπως εξελιχτικές στην εκπεριτροπής Προεδρία που γνωρίζετε το θέμα, στο θέμα των επίκων και τα λοιπά. Είναι αυτά τα δύο βασικά θέματα. Θα κρατήσετε στο τραπέζι των συνομιλιών αυτές τις προτάσεις εάν εκλεγείτε, κύριε Μαλά? Έχει απαντήσει ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Έρογλου, όταν ανήλθε στην αρχηγία των Τουρκοκυπρίων. Ήθελε πάρα πολλά από αυτά τα οποία υπήρξε, πάνω στα οποία υπήρξε σύγκληση με το Ταλάτ, να τα πετάξει στον κάθοντα Χρήστο. Και επειδή αν του τα δίναμε εμείς από μόνοι μας, θα τα έπαιρνε φυσικά τα λεγόμενα δώρα και θα μας έλεγε ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά θα πιστωνόμαστε εμείς για επαναχώρηση, πιέστηκε μέχρι την τελευταία στιγμή. Και ο πρόεδρος πρόσφατα του έχει πει, ωραία, πάνω στο θέμα της εκπεριτροπής Προεδρίας και της σταθισμένης και διασταυρούμενης ψήφου, διότι είναι πακέτο αυτό, εφόσον δεν το δέχεσαι, πάμε, εσύ δεν το δέχεσαι, πάμε στην Προεδρία, αντιπροεδρία. Άρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κύριε Κοντζαμάνη, δεν είναι στο τραπέζι των συνομιλιών. Όσον αφορά το θέμα των επίκων, δεν υπάρχει από πλευράς Προέδρου Χριστόφια επίσημο έγγραφο στο τραπέζι που να τους λέει, κύριοι, εγώ δέχομαι 50.000. Υπάρχει ομιλία όμως. Ομιλία υπάρχει. Δημόσια αναφορά διαστόματος. Συμφωνώ, Δημήτρη Χριστόφια. Συμφωνώ. Στο τραπέζι των συνομιλιών όμως δεν υπάρχει αυτό που υπάρχει στο τραπέζι σαν επίσημο. Θεωρείτε ότι στη διαπραγμάτευση πάνω δεν θα το χρησιμοποιήσει η άλλη πλευρά? Επιτρέψτε μου, για να βοηθήσουμε τη συζήτηση να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Στο τραπέζι των συνομιλιών, σαν παρακαταθήκη της ελληνοκυπριακής πλευράς, υπάρχει μια επιστολή του αείμνηστου Τάσου Παπαδόπουλου τον Μάρτιο του 2004, που έλεγε ότι δεν δέχομαι περισσότερους από 30.000 επίκους για να μείνουν, συν οι περίπου καμιά δεκαπενταριά που είναι αυτοί που έχουν παντρευτεί, αποκτήσει παιδιά και τα λοιπά, 45, συν 5% στο ποσοστό του πληθυσμού κάθε κοινότητας. Εκείνος ο αριθμός είναι επίσημος. Άρα εννοείται ότι υπάρχει από την εποχή του Παπαδόπουλου στο τραπέζι. Αυτή η πρότασή μας γραπτός υπάρχει εδώ και καιρό. Να σας πω όμως πού είναι το πρόβλημα, κυρία Κοτζαμανία, διότι έχουμε κουράσει τον κόσμο αν είναι 50, 45, κάνουμε μια πλειοδοσία τώρα μεταξύ μας, ποιος είναι να πει τα λιγότερα. Η άποψη μάλλον πολλών, και έχω ακούσει και τον κύριο Καρογιάν και τον κύριο Νομίρου πάρα πολλές φορές, είναι εξής. Ο επικισμός, και συμφωνούμε, είναι έγκλημα πολέμου. Είναι θέμα αρχής. Και αν έρθει η Τουρκία, εμείς λέμε, και έχω ακούσει πάρα πολλές φορές τον κύριο Μύρου και τον κύριο Καρογιάν, και σωστά οι άνθρωποι, εάν έρθει η Τουρκία και μας πει ότι είναι έγκλημα πολέμου και τον παραδεχτεί, τότε να συζητήσουμε παραμονή επίκων, παρό σε ανθρωπιστική βάση, και μπορεί να μείνουν και περισσότεροι. Τους άκουσα πάρα πολλές φορές να το λέω, νομίζω μπορεί να τους ακούσετε και εσείς. Άρα το πρόβλημα που είναι, να παραδεχτούν ότι είναι έγκλημα πολέμου ή αν ο αριθμός είναι 50, 45, 55. Γι' αυτό λέω ότι μεταξύ μας μπήκαμε, ενώ η ελληνοκυπριακή πλευρά, σε μια διαδικασία εσωστρέφειας, η οποία δυστυχώς δίνει την εικόνα και στην τουρκοκυπριακή πλευρά ότι εμείς δεν είμαστε ενωμένοι και θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Και τολμώ να πω ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά, χωρίς να το θέλει πολλές φορές, έχει μετατραπεί στον καλύτερο σύμμαχο εντός εισαγωγικών των ορέξεων της Τουρκίας και της τουρκοκυπριακής πλευράς, λόγω του ότι δεν ήμασταν ενωμένοι. Και θέλω να προειδοποιήσω, πειραματισμοί στο Κυπριακό δεν μπορούν να γίνονται και να δίνουμε τη δυνατότητα στην Τουρκία, χωρίς καμία αντιορατική πολιτική, να διολυσθένει και να μας τα φορτώνουν εμάς. Γι' αυτό να προβληματίσουμε και τον Κυπριακό λαό, ότι το να είσαι ξεκάθαρος και τεκμηριωμένος και διεκδικητικός είναι, νομίζω, προς όφελος του Κυπριακού λαού.
Μάλιστα. Επειδή έχουμε φτάσει στο τέλος μας, αν θέλετε κάτι να προσθέσετε για το κλείσιμο, ο χρόνος δικός σας. Εγώ εκείνο που θέλω να πω είναι το εξής. Οι επόμενες προεδρικές εκλογές είναι κρισιμότατες. Δεν είναι εκλογές όπου η Κύπριος πολίτης θα πάρει 3 προεκλογικά προγράμματα, θα κοιτάξει ποιος θα μειώσει λίγο περισσότερο ή λιγότερο την ανεργία ή θα κάνει εκείνον ή θα κάνει αυτόν. Αυτό το κάναμε στο παρελθόν. Είναι εκλογές όπου ο κυπριακός λαός θα αποφασίσει τον επόμενο πρόεδρο και την επόμενη κυβέρνηση. Αυτή η κυβέρνηση θα διαχειριστεί κρίσιμα θέματα όπως το κυπριακό, το οποίο είναι ένα βασικό πρόβλημα όσο και να το υποβαθμίζουμε, τα θέματα της οικονομίας, και θα πρέπει να είμαστε διεκδικητικοί και στο κυπριακό και στην οικονομία για χάρη των Κυπρίων, και φυσικά νούσιμη διαχείριση του φυσικού αερίου. Απευθύνομαι προς όλους και θέλω να τους πω ότι έχουμε και όραμα, έχουμε και αντίληψη των λαθών του παρελθόντος και έχουμε αντίληψη της πρόκλησης του μέλλοντος. Θα δημιουργήσουμε μια κυβέρνηση εθνικού συνασπισμού, και θέλω να το ξεκαθαρίσω, έτσι ώστε οι καλύτεροι να συμμετέχουν σε αυτήν την κυβέρνηση, και θεωρώ ότι οι προοδευτικές λύσεις ανταποκρίνονται στις ανάγκες, στις επιδιώξεις της συντριπτικής πλειοψηφίας του κυπριακού λαού, ανεξαρτήτως κομματικής ιδεολογίας. Πρέπει να κάνουμε την υπέρβαση στην Κύπρο. Ευχαριστώ. Θα έχουμε ξανά την ευκαιρία να τα πούμε, κύριε Μαλά, και εδώ στον Αντένα και στον Αντένα Ήγου, να θυμίσω την διαδικτυακή συνέντευξή σας. Να σας ευχαριστήσουμε, κυρίες και κύριοι, που ήσασταν μαζί μας και παρακολουθήσαμε τα όσα είχε να μας πει ο κύριος Σταύρος Μαλάς. Δημήτρη, προεδρικές εκλογές ξανά την ερχόμενη Τρίτη. Καλό βράδυ.